άνθρωπος, ο άντρας, που στήχιωσε την ανάσα μου και τη ζωή μου, τις μέρες μου και τις νύχτες μου, τα δευτερόλεπτα και τις ώρες, που στέκεται εδώ μπροστά μου ακίνητος, που μιλάμε χωρίς να λέμε μία λέξη, που μου χαμογελάει με τα μαλλιά που να θυματίζουν στον άλλο, που μετά την αξυπνώ τις νύχτες μου και να τον αναζητώ. Έτσι είναι ολόκληρα χρόνια, δεν με εγκατέλειψε ούτε μια στιγμή. Και όλα αυτά που έζησα, ξανάρχονται στη μνήμη μου, με όλες τις λεπτομέρειες. Φυκτιό, η καθημερινότητα, στην ΟΒΕΛ, η νηφιατική μονότονη, παραμένω στάσιμη, γυμνάζω, δεν έχω μέλλον, μαραζώνω. Αισθάνομαι ότι έχω ταλέντο που παραμένει φυλακισμένο. Δεν μπορώ να βρω τον δρόμο μου, να ανοίξω τα φτερά μου και με τη ζωγραφική. Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορώ να συνεχίσω όλο μόνο μου. Χρειάζομαι κάποιον να με κατευθύνει, να μου ανοίξει τον δρόμο. Ίσως και να μην έχω ταλέντο. Ίσως οι ελπίδες και η φαντασία μου να με παρασύρουν και μάται αθλέγεται η ψυχή μου. Ποιος ήταν αυτός? Ποιος? Αυτός που μιλούσαμε τις ώρες μαζί του. Ένας ασθενής μου. Ασθενής? Μα εγώ την είδα μια χαρά. Κι εγώ ήσουν. Είχε περάσει μια ασθένεια και ήρθε τότε να νόσει. Τον έστειλε ο αδελφός μου ο Τεό. Μου την έκανε έξω Παρίσι. Αυτός τον συντηρεί για την ώρα. Κι εγώ τον πέρασε για Κυπουρό. Κυπουρό! Αφιέρωσε! Ο Βίλισε Κυπουρός. Μεγάλος καλλιτέχνης, αγαπητοί μου. Καλλιτέχνης. Ζωγράφος από την Κολλανδία. Μπορεί ακόμα να μην είναι γνωστός και να μην βγάλει τίποτα, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ζωγραφίζει κάπως αδιαφορούμενα πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά σίγουρα πρόκειται για καλλιτέχνες πάνω από αυτά. Thank you.